Σήμερα βρισκόμαστε πάλι στο σπίτι του Σπύρου Δενίκου για να κάνουμε το τρίτο και τελευταίο οικονόμου προς quiz, το οποίο είναι special για τους 500 συνδρομητές. Ναι. Οι κανόνες του quiz είναι ακριβώς οι ίδιοι και με τα δύο προηγούμενα quiz. Υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις, πρέπει εγώ ενάντια στον Νίκο αυτή τη φορά. Και τις ερωτήσεις τις έχουμε βάλει εγώ και ο Σπύρος. Έχουμε συλλέξει 30 ερωτήσεις από την πλούσια ιστορία των Οικονόμων Bros. Εξυγχρονείτε. Whatever. Διαφορά με τα προηγούμενα Οικονόμων Bros. Quiz είναι ότι υπάρχουν από τις 30 ερωτήσεις, οι 20 είναι πολλαπλής επιλογής και οι 10 θα είναι ελεύθερες απάντησης. Δηλαδή, εγώ με τον Νίκο πρέπει να προσπαθούμε να βρούμε τη σωστή απάντηση χωρίς να έχουμε κάποια επιλογή. Για να μην έχουμε τις μαγαζιές και με τα δύο προηγούμενα quiz, αυτή τη φορά θα γράφουμε και εγώ και ο Νίκο στα κινητά μας τις απαντήσεις μας, ούτως ώστε να τις διαβάζουν ο Γιώργος και ο Σπύρος για να μας λένε ποια είναι η σωστή απάντηση. Στο τέλος του βίντεο θα υπάρξει και μία τιμωρία. Ως συνήθως, η τιμωρία αυτή θα ανακοινωθεί στο τέλος του βίντεο, μείνετε συντονισμένοι και αγωνισμένοι. Πάμε στο πρώτο γύρο, ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Ωραία, ξεκινάμε. Ας ξεκινήσουμε. Πόσες φορές είπε ο Κόκο, δηλαδή εγώ, Μαρίκα, στο DXTP το γύρο challenge. Αλφα, 3, Β, 7, Γ, 5 ή Δ, 9001. Ο Σπύρος απάντησε το Γ. Έχει δύο λάθος, και εγώ άμα γάμα και ο Νίκος Β. Είναι το Β, είναι 7. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ναι, δεν συνεχίζουμε καθόλου καλά, οπότε προχωράμε καπάκια στη δεύτερη ερώτηση. Τι προσφέρει ο Γιακουμής μας έτσι τις υπηρεσίες του? Α, HappyTTP. Β, θέσεις στα καμπή. Γ, κολόχρονα ξεκόλιασμα. Ή Δ, all the above. Πρέπει να είναι και μία εύκολη, βέβαια, συγγνώμη. Ο Σπύρος απάντησε το Δ. Και είναι σωστό. Και ο Νίκος τι απάντησε? Αλφα. Είσαι μαλάκας. Fuck yeah. Γιατί δεν θυμάστε τις θέσεις στα καμπή. Οπότε σκόρ είμαστε 0-1 παιδιά. 100% σκόρ αυτή τη φάση του κινητό μου για να είμαστε σίγουροι, για να μην κάνουμε μαλακία. Τι είναι μια μέρα χωρίς games σύμφωνα με το Κόκο? Όσοι. Α, ανούσια. Β, κόλαση. Γ, γκάμπλα. Ή Δ, ανυπόφορη. Ο Σπύρος απάντησε Α, ανούσια. Β. Και ο Νίκος απάντησε Β. Και σωστή απάντηση είναι το Α. Σε ποιο ανέκδοτο σε πράξη είναι το αστείο με τον κόκκινο Power Ranger? Α, 13, Β, 3, Γ, 1 ή Δ, 2. Δεν ήταν μπλε ο Power Ranger. Α, ήταν μπλε. Ήταν. Κάτσε να το διορθώσουμε. Αλλαγή ερώτησης. Σε ποιο ανέκδοτο σε πράξη είναι το αστείο με τον μπλε Power Ranger? Λοιπόν, ο Νίκος τι απάντησε? Γ. Ο Νίκος απάντησε το Γ και ο Σπύρος επίσης απάντησε το Γ. Ποια είναι η σωστή απάντηση? Πρώτο πόντο για τον Νίκο, συγχαρητήρια. Όπως είμαστε 1-3. Θα φας πλειοκλήρωση. 3-1 είναι το σκορ. Από πού προήλθε το όνομα οικονομικός μπούφος? Α, επειδή τους λένε οικονόμους μπρος. Β, για να υπονοήσουν οικονομικός μπάφος. Γ, εξήγησε τα γάμια του Σπύρου και τον Νίκο Οικονομόπουλο. Ή Δ, τίποτα από το παραπάνω. Oh, fuck my life. Προφανώς είναι το Γ. Παιδιά, από εγώ το φτιάξα τον οικονομικό μου, προφανώς δεν ξέρω τι είναι. Λοιπόν, ο Σπύρος απάντησε Δ και ο Νίκος απάντησε Β. Ποια είναι η σωστή απάντηση? Το Δ. Γιατί το ήταν, ήξερα θα πέσει παγίδα. Νομίζω ότι λίγο το παραπάνω, ρε μαλάκα. Το Β. Το Δ. Νομίζω ότι λίγο το παραπάνω. Ένα το τι θα γίνει, ρε μαλάκα, αφού σου είπα. Τι μπορεί να παραπάνω. Μα το είπα και στο Σπύρο, δεν έκανε από αυτά. Ναι, τι κάνει λίγο αυτά. Ναι, και νομίζω ότι λίγο είναι το παραπάνω. Γιατί έκανε μαλακιά ο Σπύρος. Δεν έκανε μαλακιά ο Σπύρος, τίποτα παραπάνω. Έλα, μαλακιά δεν είχε. Τυχαίο τόσο λόγο, νομίζω έτσι το φτιάξατε. Το έκανα μόνο για να βάλω το αστείο με τον Νίκο Οικονομόπουλο. Υπάρχει προέλευση, ναι. Έλα, αφού το είπα και στο φίλο. Για πες. Έλα. Έχει να κάνει. Α, πολύ παλιά ιστορία. Όταν ήμασταν Δευτέρα Γυμνασίου, δεν ήξεραμε να κάνουμε σπαλετισμένα και μπάσταλα. Και φτιάχναμε τσιγάρα από χαρτίξει. Τι λέγαμε χαρτί και κάναμε για να φοράμε τσιγάρα. Και εγώ είχα ονόμαστε δικά μου οικονομικά τσιγάρα και ένα μαθητή μου τα τσιγάρα ο Μπούφο. Και κάναμε και καλά συνεταιρεία. Συνεταιρεία. Και γίνεται καλά συνεταιρεία και οικονομικά. Συνεργασία. Πόσα playlist έχει το κανάλι των Οικονόμων Bros? Α, 6, Β, 7, Γ, 5 ή Δ.
ή δέλτα ή ίσον 2,718. Πώς μου αρέσει η σεξι καλτσούλα μου. Ω μαλάκα, μισά γιορνάρα. Εγώ θα σας προειδοποιήσω από τώρα είναι ρε σπίτι μας. Είναι το δέλτα. Ίσον 2,718. Ο Ρίγος που πάτησε β και ο Αρχιταραμάς πάτησε το α, 6. Ποια είναι στην πάτηση. Το 7 γιατί είναι και το like της βίντεος μας. Αυτό το ρώτησα πριν από λίγο. Έλα, 4-2 είναι το σκορ. Ακόμα και στο προβάδισμα Σπύρο. Για μότι. Σε ποιο βίντεο εμφανίστηκε ο Αρχιταραμάς χωρίς σιδεράκια για πρώτη φορά? Χριστέ μου. Οικονόμου μπρος, κάντε κάτι επιτέλους. Ανέκδοτα σε πράξη Bar 15. Οικονόμου μπρος, επιτόγυρο challenge ή το σόδο μαγικό. Wow, that's the... Ω, Χριστέ μου. Κάτσε, πρώτη φορά αφού τα έβγαλα. Ναι, ναι. Ο Σπύρος απάντησε το α και από ό,τι είδα και ο Νίκος απάντησε το α. Και τι απάντηση είναι? Εγώ δεν θυμάμαι να το βλέπω τώρα. Είσαι σοβαρός, μαλάκα. Άχτα μου. Έχεις ακούσει εκείνη τη θεωρία ότι τρίτη ταινία της τριλογίας είναι πάντα χειρότερη, έτσι είναι? Μιλούσετε τώρα. Πάντα καθίσετε με ηλίθιος. Σωστή απάντηση το α. Το σκορ είναι 5-3. Περιμένουμε εδώ το παιδάκι πόση ώρα να βρει την απάντηση για την ίδια του την ερώτηση. Περιέχουν τα χάπια GTP. Α. Είχε χιαρινό καιρό. Β. Σκατά από το Καθμαντού. Γ. Σκατά από Μακάκα. Δ. Όλα τα παραπάνω. Μάλιστα. Όλα τα παραπάνω. Α, έκανες πολύ ωραία μαγιά. Ευχαριστώ. Ωραία, δεν το περίμενα το περίμενα. Έκανες πολύ μεγάλη μαγιά. Δημόσυνα, ε. Πάμε. Ωραία. Ο Σπύρος απάντησε το Β και ο Πακαλιάτης απάντησε το Γ. Είναι το Β. Είναι σωστό το Β. Έλεγε Χίσια Μακάκα και σκατάρι νόκυρο από το Καθμαντού. Δεν τα παρανάγωγα, έκανε, ήταν πολύ ωραία, πολύ ωραία. Δεν θυμάμαι τι έλεγε. Ερώτηση 9. Πόσο διαφορετικά είναι η Pokémon σαν της ο Beepies στο Fuck Pokémon Go? Α. 2. Β. 5. Γ. 4. Ή Δ. 6. Του Νίκου είναι Β. Ο Νίκος απάντησε Β και ο Σπύρος απάντησε Γ. Και δύο λάθος. Είναι το Δ. Με το σκύλο και την κότα. Ήταν και αυτό ακριβώς. Αλήθεια, ρε μαλάκα. Απλά εγώ νομίζω ότι δεν είναι τελικά 5. Αλλά και βλακία. Το κατάλαβα. Μέτρησε στη σκύλο και την κότα που είχα. Αυτό δεν είναι Pokémon. Εσύ πες ότι ήταν Pokémon. Από το σπίτι μου. Ερώτηση 10. Πόσες ώρες διαρκούν όλα τα βίντεο των οικονόμων μπρος? Καρδιά μου. Α. 6 ώρες. Τουρκικά 6 ώρες. Β. 3 ώρες. 52 λεπτά. 43 λεπτά. Θα τα γράψω από κάτω για να μην καθίσω με το φούμε να φτιάξω. Θα τα πω όλα. Γ. 5 ώρες, 45 λεπτά, 45 δευτερόλεπτα. Ή Δ. 4 ώρες, 52 λεπτά. Oh my god. Θα τα γράψω από εδώ κάτω. Εδώ πέρα. Ξέρετε εσείς. Ό,τι και να βάλουμε, δεν τις δικαιολογώ. Λοιπόν, απάντησε ο Νίκος Γάμα. Και ο Σπύρος απάντησε Δέλτα. Στην απάντηση είναι το Γάμα. 6-4. Ο Νίκος με ξέρει γι' αυτό το έκανε. Fun fact. Ο Νίκος με ξέρει γι' αυτό το έκανε την ερώτηση. Λοιπόν, fun fact. Όταν έφτιανε το δικό σας quiz, όχι όταν έφτιανε το δικό σας quiz, στην τύχη, παρόλωσε τα βίντεο και ήταν το ίδιο πολύ παλιά. Και ήταν 4 ώρες κάτι. Οπότε και αυτοί έχουν βγάλει και άλλα βίντεο. Οπότε δεν έχει ανεβεί. Μαλακία. Ερώτηση 11. Πόσα σούτ έριξε ο Θεοδωρής στο Horse Challenge? Α. 19. Β. 24. Γ. 28. Ή Δ. 22. Το Θεοδωρή γαμιές. Θεοδωρής αγαπάμε. Γιατί μας γάμισες στο Horse Challenge. Random chance. Μην το παίρνεις. Ο Νίκος απάντησε το Β και ο Σπύρος απάντησε το Β. Είστε και οι δύο σωστοί. Είναι 24. Δεν είναι λάθος, ε. Πότε δημοσιεύτηκε το Horse Challenge? 14 Αυγούστου, 8 Σεπτεμβρίου, 25 Ιουλίου, 2 Αυγούστου, όλα 2017, μαγιά μου να τα πω. Παναγία μου. Λοιπόν, ο Σπύρος απάντησε το Α και ο Νίκος απάντησε το Δέλτα. Το Δέλτα. Η σωστή απάντηση είναι το Α. Ναι. Πώς είμαστε? Yeah! 8-5 εγώ. 8-5. Σε πόσο χρόνο κατανάλωσε ο Γιώργος τα 4 πιτόγυρά του στο 6 πιτόγυρο challenge? 7 λεπτά και 12 δευτερόλεπτα, 6 λεπτά και 33 δευτερόλεπτα, 6 λεπτά και 14 δευτερόλεπτα, 5 λεπτά και 37 δευτερόλεπτα. Λέω το λεγότερο χρόνο. In video αυτό τώρα, in video. Δεν θα κάνω μια επιβάλλοντας για πολλές ερωτήσεις. Ήθελα να το κάνω challenge το... Είναι
αριθμό. Πολύ συγγνώμη. Θα πέσουν οι βάσει στο τέικο. Λοιπόν, ο Σπύρος απάντησε το γάμα και ο Νίκος το γάμα. Οπότε είστε και οι δύο σωστοί για μία ακόμη φορά. Είναι 6 λεπτά και 14. Τι στο πούτσα. Αυτό που θα δεχτούμε στην τύχη. 6 λεπτά και 14 δευτερόλεπτα. Ερώτηση 14. Ποιο είναι το πρώτο πόκεμο που πειράθηκε να πιάσει ο Σπύρος στο φάκελο? Α, Ζούβα, Β, Κλεφέρι, Γ, Κάτερπι, η Κάτερπι ή όπως το Μπούτσο λέγονται, αυτά τα Pokémon πώς τα λένε εσείς στην νεολαία, ή Δέλτα, το Τιούκο. Β, Β, είναι το Β. Είδα μια εύκολη ερώτηση in between για να μην θα είμαι εύκολο σε εσάς. Ναι, ναι. Guess what, δεν θα είμαι! Είναι τότε σε μένα. Λέγω, guess what, δεν θα είμαι! Πόσες ερωτήσεις έκανε ο Σπύρος στο Would You Rather Challenge? Αμάστε. Α, 15, Β, 18, Γ, 17 ή Δ, 20. Ο Σπύρος απάντησε το Α και ο Νίκος απάντησε το Γ και η σωστή απάντηση είναι το Γ. Πόσο το σκορ? Το σκορ είναι 18. Πώς λεγόταν αρχικά το κανάλι των εικονών μπρος? Α, George WWE. Β, βάλε Β και κάνε Dab. Παναγία τη Χριστέ. Γ, Gototube. Δέλτα, το νερό γαμάει. Λάθος και δύο. Λάθος και δύο είναι το Β. Όχι. Όχι. Εντάξει, το άλλο. 19. Ποιον γνωστό YouTuber ανέφερα σε βίντεο του Σικολούμου Μπρος? Α, Διοξή. Β, Μπουγιά. Γ, Τούρβας Μπρος ή Δέλτα, όλα τα παραπάνω. Τέλος, Μπουγιά. Γιατί έχει πλάκι. Μπουγιά. Έβαλε Διοξή, ρε. Πώς είναι ο Νίκος Μπουγιά? Τι το Διοξή? Το Τουτζέι. Ρε, είσαι μαλάκας, ρε, προφανώς είδω, δύο ξύ. Εντάξει, ξεκάθαρα είναι αυτό. Δεν το πιστεύω, είσαι και δύο λάθος. Ρε, το γάμα είναι. Είναι το δέλτα, είναι το δέλτα. Ποιο κομμάτι ή ποιο τραγούδι, όπως θέλετε πείτε το, έπαιξε στο τέλος του OB Vlog νούμερο 6. Αλφα. Δεν ξέρεις ποιο. Θα γαμηθεί ο Δίας, μικρός Νικόλας. Βίτα, Can't Hold On από Mad. Γάμα, Music and Liquor από Wax. Ή Δεν τα Naysayers and Playmakers από Wacky Hero. Δεν θυμάμαι. Σοβαρά μιλάς. Το OB Vlog 6 ήταν το... Στην Κύπρο, ναι. Δεν σε θυμάμαι, δεν ξέρω καν το δαδόπλιο. Τροπήσου, τροπήσου, μαλάκα. Έχει απαντήσει ο Σπύρος από ό,τι βλέπω και εσύ, ωραία. Λοιπόν, ο Νίκος απάντησε Β και ο Σπύρος επίσης απάντησε Β. Είναι σωστό. Το Β. Είναι το Β. Κοροπεδαρά. Ρε μαλάκες, τι στο πούτσι θα αλλάζετε σκορ κάθε φορά, ένα μόνο. Ένα και θα το κάνετε λάθος. Εσένα συμπράζει. Ένα να κάνετε λάθος και δύο. Λοιπόν, guess what, motherfucker, έχετε μια δύσκολη ερώτηση. Ποια είναι η τρίτη τοποθεσία στην οποία γυρίστηκε το OB Vlog νούμερο 3? Α, στη Μόρντορ. Β, στην Αρκίτσα. Γ, στη Θάσο. Ή Δ, στη Σκιά. Στη Μόρντορ. Ο Νίκος απάντησε το γάμα που το έξε πιο πριν και ο Σπύρος απάντησε το β. Και η σωστή απάντηση είναι το γάμα. Όντως. Ναι. Ναι, γιατί ήταν πρώτο στο Καρπενήσι, μετά στην Αρκίζα και τρίτο στην... Στη Θάσο. Την είχαμε στην Αθήνα όμως. Όχι. Αφού δεν είσαι ως επιλογή Αθήνα, ναι. Ναι, δεν είχα πέσει στην Αθήνα. Όχι. Όχι. Είμαστε στο Καρπενήσι. Εδώ είναι το σχολείο. 13-12. Είναι 13-12. Σου που θα το δάσει. Γυρνάει. Η τελευταία ερώτηση του πρώτου γύρου είναι. Πότε αρνήθηκε το προηγούμενο οικονόμου μπρος quiz? Α, 2 Ιουλίου 2017, Β, 17 Ιουλίου 2017, Γ, 1η Ιουλίου 2017 ή Δ, την ημέρα που γυρνάει το Πανάζιο 2017. Πανάζιο. Το έχουμε γυρίσει Ιούνιο, πόσες μέρες να κάνει γραμμένο έτοιμο Σπύρος? Δεν φταίω εγώ. Η μέρα που γυρνάει το Πανάζιο πότε είναι? Να θέμω. 15 Αυγούστου. Για όνομα του Χριστιανέ. Αχ, Παναγία. Χριστιανέ. Σατανά, αθεόφοβε. Ευρέ σιωνιστή. Θυμάσαι που είχαμε βάλει ανακοίνωση, θα κάνω πολλά γυρίσματα και το πρώτο βίντεο θα ανέβει 1η Ιουλίου. Ήθελα να πάρω 1η Ιουλίου, ήταν και το προηγούμενο ρεύμα στο γάμο, που το σκέφτηκα να πω κόστο. Ναι, έτσι σκέφτεσαι. Οπότε ο γύρος έλυσε με μένα ένα νικό 14-12, οπότε θα δείξει πώς θα πάει στη συνέχεια, γιατί αυτές τις ερωτήσεις είναι για τον Πούτσο. Μάλλον για τον Πούτσο. Και τώρα πάμε στο δεύτερο γύρο που τα πράγματα δεν αστειεύονται καθόλου. Ερώτηση νούμερο 21. Ποιο είναι το τέταρτο δίλημα που έθεσε ο Σπύρος στο Would You Rather Challenge? Εντάξει. Ποιος υπέρχεται να το ξέρει? Τι λες, δε, καμία. Any months later. Επιστρέψαμε και πάλι. Φωτιαστήκαμε εγώ με τον Σπύρο με καφεδάκι γιατί έχουμε πολύ σκληρή δουλειά. Ερωτιά. Και δώσαμε χρόνο. Φωτιά, ρε. Α, μου
Δεν του βγαίνει το καφέ, ρε. Δεν πειράζει. Και δώσουμε χρόνο στον Σπύρο και στον Νίκο να μας δώσουν τις απαντήσεις τους. Οπότε, Νίκο, περιμένω την απάντησή σου. Η απάντησή του είναι: θα προτιμούσες να πιάσεις τους γονείς σου να πηδιούνται κάθε μέρα ή να το κάνεις μαζί τους μία φορά. Okay. Και ο Σπύρος μου έχει δώσει την απάντηση: θα προτιμούσε να έχεις πέι για δάχτυλα ή δύο αντί για αυτιά. Ο Νίκος είναι σωστός. Όντως. Αυτό είναι το δίλημα. Άντε ρε μαλάκα. Μπράβο. Έγινε Σπύρο. Σε γάμισε από κόλλο. 14-13 είναι άλλο. 14-13. Μαλάκα είναι ντέρμπι. Είναι ντέρμπι. Πάμε. Ποιο είναι το... Ερώτηση νούμερο 22. Ποιο είναι το τέταρτο σπαστικό που μας καρτερώνεται στο μόνιμο βίντεο. Μαλάκα αυτό ήταν 3. Αυτή είναι στην ουσία η σωστή απάντηση, όμως δεν υπήρχε τότε. Δεν υπήρχε τότε στο σπασικό μόνιμο βίντεο. Δεν έχει το τρία. Σοβαρά. 15-14. Νούμερο 23. Ποια φράση μου είπε η Ιωάννα στο Whisper Challenge που με όφησε στο να κάνω rage quit. Καλά. Καλά, αυτό δεν έχει δει το Σπύρος. Όχι. Είναι αυτό που έχω δει λιγότερες φορές και είναι το πιο καινούριο. Γιατί δεν διώξε. Ευχαριστώ, ρε μαλάκα. Πες κάτι, καμία φράση. Εγώ μάθω, εγώ θυμάμαι. Μάλλον στην. Γιατί έκανε εδώ το βίντεο με την Ιωάννα. Γεια σου, Ιωάννα! Λοιπόν, ο Σπύρος είπε, καφέντε στο κιλό του είναι. Καφέντε γράφετε έτσι. Ήτανε, ήταν τιμά στο κιλό του είναι και το είπα εγώ. Α. Και ο Νίκος γράφει, μου αρέσουν τα μεγάλα μαύρα με φιτούρια. Καφέντε γράφετε έτσι. Ναι, όντως δεν γράφετε έτσι. Το έχει γράψει το γλί και το φύτο μας με εύσιλο πιότα. Καμία δεν είναι σωστή. Συγχαρητήρια, καμία δεν είναι σωστή. Δεν είναι σωστή. Μου είπε συγκεκριμένα, αλλά τι στο βουτς. Νούμερο 24. Ποια είναι η τελική δοκιμασία στο να γίνεις κατάσκοπος. Λογικά το ξέρετε γιατί το έχετε δει και εσύ που έχεις δει πάρα πολλές φορές. Το έχουμε κάνει εμείς εδώ πως να γίνεις κατάσκοπος. Και το έχω στείλει στην ομαδική. Λοιπόν, ο Νίκος, να κατατροπώσεις τον οχτρό. Και ο Σπύρος σκύλωσε δεμάτως κατασκόπους. Κοιτάξτε, κανονικά τα δύο είναι σωστά. Αλλά να πιάσει το δικό σου επειδή το πε accurate ή να πιάσει και του Νίκου επειδή. Είναι, πώ το έχει γράψει. Να κατατροπώ στον οχτρό. Στην ουσία αυτό είναι. Στο βίντεο είχα πει ξύλο σε τεπάρου κατά σκόπου. Ωραία, έλα, α το πάρω. Α πούμε αυτό. Οπότε εντάξει, ωραία. 16-15. Holy fucking shit. Νούμερο 25. Πόσα τσάντε έχουν κάνει. Ενδιαφέρουσα ερώτηση. Εντάξει, παιδιά, εγώ στην playlist έχω πει για να σε έρθει και είδα πρώτο ρυθμό. Λοιπόν, 8 γράμμα και 2 είναι λάθος, είναι 12. Τι μου δεν κάναμε 12 challenges. Αλήθεια. Ποιο είναι το πιο καθυστερημένο βίντεο των εικονών μου, μπρος. Τι. Είναι ένα. Σου λέει, ποιο είναι το πιο καθυστερημένο βίντεο. Μόνο ένα. Εμένα μου έχεις να πω κάτι, αλλά και εμένα πείτε τα, πείτε τα. Γιατί ο μαλάκας ο Σπύρος θα έχει κάνει μαλακία σίγουρα. Ωραία, πείτε το. Ωραία. Όλα είναι... Όλα! 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 Όλα είναι στο μαλακία. Δεν θα ήταν αυτό. Θα ήταν όποιο βίντεο και να βάζετε, εγώ θα το παίρνω στο σώμα. Α, όχι. Σώμα, πότε είμαστε και οι δύο. Ωραία, πώς δεν το σου λέει, αυτά 16. Τι πούτσα έχει ο Νάκης. Τι έρωτησε αυτή η μαλάκα! Ο Σπύρος στο Σανίκο έβαλε δικέφαλο. Λοιπόν, τέτρακέφαλο. Ο Σπύρος έβαλε τεταρκέφαλο πέρας, ενώ... Κάτσε το ψάξω σε δύο μαλάκα. Αυτό θυμάμαι. Τέτρακέφαλο είναι. Έχουν 4 κεφαλιά στα πέιμους. Έχει κάνει και research ο κόκκα. Ας είναι σύμφωνα με το βίντεο, δε... Πάτω! Άμα να μην θέσαι όντως. Μαλάκα! Οκ, νομίζω είδε το θάνατο. Ωραία, πολύ. Οκ, το σκόρ είναι 18-16. Ποιος είναι ο γκέι? Γκέι! Σπύρος Οικονόμου ή αλλιώς ασκέτσα. Γιατί λέτε, ο επαμεινώντας. Ο επαμεινώντας είναι ο γκέι. Βλάκα. Τέλος πάντων, το Pokémon Go έλεγε ότι. Δεν με νοιάζει. Γιατί είσαι γκέι. Όχι, γενικά λέω στο δικό σου. Δεν είναι γκέι. Ποιο είναι ο γκέι. Επομένω ότι είναι ο γκέι. Ωραία, κουστί. Ωραία, πολύ καλά. Τι στο πούσμα, τι στο πούσμα, τι στο πούσμα. Ερώτηση 29. Τι ηλικία έχει ο Γκόκο σύμφωνα με το Hall of Silence. Λοιπόν, είναι 6 μαλάκα. Ο Νίκος απάντησε. 0, 2017 έλεγε. Ναι, μαλάκα. Ο
Νίκος απάντησε 196 και ο Σπύρος 2017, σωστός είναι ο Σπύρος. Γιατί 196? Νομίζω λέγει 1821. Όχι. What? Close. Όχι, όχι. Ο σκόρ είναι 19-16, στην ουσία ο νικητής είναι από τώρα αυτό εδώ το PD. Αλλά θα κάνω μια τελευταία ερώτηση όπως την άρχη. Έχω σκάσει πάνω την. Χαρακτηρίστε με δύο λέξεις τον οικονομικό μπούφο. Έχει τελειώσει, είπε. Μην τη δω εγώ. Κάτσε, πέρα. Κάτσε, να απαντήσω κι εγώ τόσο. Θα γράψω μια μαλακία, δεν ξέρω τι έχουν γίνει ήδη. Γι' αυτό έκανε ο Νίκος τέλος. Έλα, ήταν καλύτερη ερώτηση. Λοιπόν, για τον Μπούτσο, όπως το quiz μας γράφει ο Νίκος, ενώ ο Σπύρος γράφει δύο λέξεις. Ποιος θα απάντησε? Ποιος θα απάντησε? Γούρι και φυτικό. Γούρι και φυτικό. Ανέκδοτα σε Brexport. Δεν θυμάμαι που ήταν. Ήταν εκεί που ήταν για πρώτη φορά το άλλο. Τώρα θα σας πάρει πάντα 10 μισά μόλις το intro. Ναι. Μαλάκα λέει εσύ ότι ζει! Ωε μαλάκα! Πού να το φανταστούμε! Ρε, αλήθεια! Και μόλις φιλέσει το quiz, το τελικό σκορ είναι 19-16. Ο ηγητής είναι ο Σπύρος. Ήταν πολύ ωραίο το προσωπήσιο, fair play, fair play. Λοιπόν, και τώρα ο Νίκος από τη στιγμή που έφαγε πέος. Τετρακέφαλος! Τετρακέφαλο πέος έχει δνάς. Θα φάει την τιμωρία. Τι τιμωρία θα κάνει, Σπύρο? Η τιμωρία μας θα είναι ο Νίκος θα μας δώσει το πόδι του. Και εμείς, βασικά εγώ, θα τον βαρέσουμε μια φορά με τη ζώνη. Με το ζουνάρ! Θα τον βουρδουλιάσουμε! Let's end this. Let's end this trilogy as it should be. Λοιπόν, let's go. 3, 2, 1. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε δερμάτινη, δεν ήταν... Πόνεσες! Όχι. Και αυτό ήταν το quiz. Ελπίζουμε να σας άρεσε όχι μόνο αυτό το βίντεο αλλά και η τριλογία γενικότερα των εικόνων. Όλα τα quiz. Και το τελευταίο quiz που θα κάνουμε, δεν θα κάνουμε άλλο γιατί θέλουμε και μερικές λίγο πιο πρωτοτυπές ιδέες. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ μια ακόμη φορά τον Σπύρο και τον Νίκο που μας φιλοξένησαν πάλι εδώ πέρα για να κάνουμε αυτό το τελευταίο challenge στην τριλογία των εικόνων plus quiz. Κάντε ένα βίντεο σας άρεσε, κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. Αφήστε σχόλιο πώς σας φάνηκε η τριλογία, δεν θα το κάνει κανένας εννοείται. Όπως πάντα. Say something, I'm giving up on you. Είμαστε φοβερό χαμάι, σας αγαπάω όλους. Εσύ δεν θα μας ούτε από εσύ. Your dark is my old friend. Bye!